Ο δεύτερος. Αυτή είναι η δική μου άποψη. Η κυρία Δούρου πηγαίνει πάρα πολύ καλά και όσο περνάει ο καιρός, γιατί έχουμε μπροστά μας δύο μήνες ακόμα, θα δείτε ότι συνεχώς θα ανεβαίνει. Έχουμε 30 δεύτερα στη διάθεσή μας. Και εδώ θα πρέπει και ο Γρός να μας πει τι θα κάνει όντας μη ούτε πρώτος ούτε δεύτερος, τι θα κάνει στο δεύτερο γύρο. Και ούτε πιστεύω ότι ο κύριος Καμίνης, εγώ αυτό δεν το έχω συναντήσει πουθενά, ούτε ο κύριος Καμίνης, από τον οποίο έχω μάθει ότι φεύγουν σοριδών στελέχη μεσαία τα οποία. Ναι, τώρα δεν μιλάμε είχε, για τις πληροφορίες. Μιλάμε θα, γιατί, αν θέλετε να λοιπόν, το προτείνουμε, δεν έχουμε θέμα και θέμα χρόνο. Το θέμα αυτών. Ακούστε, εγώ δεν πιστεύω σε καμία περίπτωση ότι καμία δημοσκόπηση θα μπορούσε να βγάλει το ποτάμι ότι έχει 8%. Αυτό λοιπόν, είναι το πρόβλημά σας στο ΣΥΡΙΖΑ, τι δείχνουν τα ποσοστά καθόλου. Για το ποτάμι. Δεν είναι καθόλου μια το πρόβλημά μας. Μια κουβέντα για τον κύριο Ρήγα. Αλλά μια από εκεί και πέρα δεν είναι δυνατόν να παρακολουθούμε τέτοιου είδους δημοσκοπήσεις. Κύριε Τσουκαλά, σας ευχαριστώ. Μια κουβέντα, κύριε Ρήγα.